Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον ποδοσφαιριστή Ιωσήπου Σταύρο, ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου. Συγχαρητήρια για τη νίκη, συγχαρητήρια για τον γκολ, για το τέρμα. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Θεωρητικά ένα εύκολο παιχνίδι που πιστεύαμε ότι θα ήταν λίγο έτσι λόγω βαθμολογικής κατάστασης κατά του αντιπάλου. Όπως αποδεικνύεται όμως και πάλι μέσα στο γήπεδο, αποδεικνύει το ποιος είναι καλά και ποιος όχι. Είδαμε σήμερα μια ομάδα πολύ καλή, κατ' εμέ. Δύσκολα νικήσαμε. Είδα μια σωστή ομάδα, επιθετικά πολύ καλή, μας δυσκόλεψε. Όταν ήρθε το γκολ και μετά άλλαξε λίγο το παιχνίδι, αλλά είδαμε ότι χρειάστηκε να έχουμε την ψυχραιμία μέχρι και την τελευταία στιγμή, γιατί ήταν μια επικίνδυνη ομάδα, όπου βαθμολογικά αυτό δεν φαίνεται. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια επαγγελματική νίκη, η οποία ήρθε με υπομονή, με σωστές κινήσεις, τακτική, ό,τι έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμή με τον προπονητή μας και μας βγήκε σταδιακά μέσα στο παιχνίδι. Παρόλο το χαμένο πέναλτι που είχατε, δεν πτωηθήκατε, συνεχίσατε φουλ στην επίθεση που λέμε και καταφέρατε και πετύχατε τα δύο γκολ. Χαμένα πέναλτι υπάρχουν πολλά. Πάλι καλά ήταν στην αρχή, μπορούσαμε να το ισορροπήσουμε. Εντάξει, μια ευκαιρία και το πέναλτι είναι μια ευκαιρία. Τώρα, αν είναι πιο κρίσιμη ή λιγότερο, εντάξει, είναι μια ευκαιρία. Μπορεί να χάσει μια πάνω στην γραμμή. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Ειδικά όταν είναι στην αρχή, δεν μας πήρε από κάτω. Συνεχίσαμε τη δουλειά μας και μας βγήκε εν τέλει. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλή συνέχεια να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά.